Δεν προσέφηκαν τελικά κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος που τους οδηγεί στο εδόλιο οι δύο ψαράδες από την Ερέτρια που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη, μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχαν στη διάθεσή τους για να μπλοκάρουν τη δικαστική εξέλιξη. Η υπόθεση οδηγείται αμετάκλητα πλέον στις δικαστικές αίθουσες, όπου θα αναβιώσουν οι συνθήκες ενός τυγερού και ιδεχθούς εγκλήματος με θύμα τον αείμνηστο υπουργό και αντιδικτατορικό αγωνιστή Σύφη Βαλιράκη. Ο πατέρας μου ξυλοκοπήθηκε βαριά. Είχε μελανιές και χυμώσει σε όλο το πρόσωπο. Προσδοκούμε ημερομηνία προσδιορισμού μέσα στο 2023, ανέφερε στην Κρήτη TV ο συνήγορος της οικογένειας Μανώλης Φωτάκης. Τα δύο αδέλφια είχαν δικαίωμα να προσφύγουν σε ένδικα μέσα, καταθέτοντας έφεση είτε αίτηση ανέρεσης, κάτι το οποίο δεν έγινε με την επίμαχη προθεσμία να παρέρχεται το προηγούμενο διάστημα. Το βούλευμα κατέστη έκτοτε αμετάκλητο και αναμένεται ο προσδιορισμός δικασίμου. Μετά από σκληρό δικαστικό αγώνα, οι δύο ψαράδες είχαν προφυλακιστεί στις αρχές Ιουνίου του 2022 για την επίμαχη υπόθεση. Όμως έμειναν στη φυλακή λίγο παραπάνω από ένα μήνα, αφού αποφυλακίστηκαν στις αρχές Ιουλίου του ίδιου έτους με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 15.000 ευρώ. Απόφαση που είχε προκαλέσει την αντίδραση της πλευράς της οικογένειας Βαλιράκη, που είχε κάνει λόγο για μία ακόμη σκανδαλώδη απόφαση. Οι μηχανισμοί συσκότησης. Όλοι οι μηχανισμοί μη αναζήτησης της αλήθειας. Όλοι οι μηχανισμοί αρχειοθέτησης. Και αυτό προβληματίζει όχι απλώς τον απλό πολίτη, πρέπει να προβληματίζει τους πάντες σε αυτόν τον τόπο. Το αρχικό παραπεμπτικό βούλευμα είχε εκδοθεί μία ημέρα μετά την επέτειο συμπλήρωσης 2 ετών από τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη στις 24 Ιανουαρίου του 2021. Το ιστορικό στέλεχος του Πασόκ είχε βρει φρικτό θάνατο τον Ιανουάριο του 2021. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος οφειλόταν σε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στην αριστερή πλάγια τραχυλική χώρα. Ο Σύφης Βαλιράκης βρέθηκε κατακρεουργημένος από περισσότερα του ενός δολοφονικά όργανα. Του έκοψαν την καροτίδα για να βεβαιωθούν ότι δεν ζει και βρέθηκε με κομμένη την καροτίδα. Οι δύο ψαράδες αρνούνται κατηγορηματικά όσα τους αποδίδονται, ενώ η οικογένεια Βαλιράκη εξακολουθεί να μιλά για μια γιγαντιαία επιχείρηση συγκάλυψης του στιγερού εγκλήματος.